τον κόδωνα του κινδύνου για τα καθάριστα οικόπεδα, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια, σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, κρούν οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι Ηρακλείου, καθώς λήγει 31 Μαΐου η προθεσμία για τα καθάριστα οικόπεδα. Είναι υποχρεωμένοι να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους και να είναι έτοιμα κατά την αντιπυρική περίοδο. Δόθηκε λοιπόν μια προθεσμία μέχρι 31 Μαΐου για τους ιδιώτες, ώστε να καθαρίζουν τα οικόπεδά τους και να το δηλώνουν αυτό στον κεντρικό κόμβο της, το COVID.gr. Στην περίπτωση που δεν συνετιστούν, οι αρμόδιες υπηρεσίες τους και του Δήμου θα παρέμβουν, θα ενημερώσουν και φυσικά αν συνεχίσουν να μην πειθαρχούν, προβλέπονται η κύρωση διοικητικών προστήμων και στη συνέχεια βέβαια καθαρισμός. Μέχρι τέλος του μήνα, οι ιδιοκτήτες καλούνται να υποβάλουν δήλωση καθαρισμού του οικοπαίδου τους στη πλατφόρμα gov.gr, η οποία άνοιξε από την περασμένη Παρασκευή. Αντιθέτως, όσοι ιδιοκτήτες οικοπαίδων δεν δρομολογήσουν τις σχετικές διαδικασίες για το καθαρισμό των οικοπαίδων τους και σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης, αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα από 1.000 ευρώ έως και 54.000 ευρώ. Πολλά στρέμματα έχουν καθαριστεί, αλλά είναι και πάρα πολλά που δεν έχουν καθαριστεί. Ο Δήμος Ηρακλείου δεν θέλει να επιβάλλει κανένα πρόστιμο, αλλά επειδή υπάρχει μεγάλη ευαισθησία από όλους τους αρμόδιους φορείς για την πυρασφάλεια, όπου χρειαστεί και θα επιβληθεί το πρόστιμο και δεν μπορεί μετά να διαγραφεί. Οι έλεγχοι από το Δήμο έχουν ήδη ξεκινήσει και σε οικόπεδα του Δήμου και σε ιδιωτικά οικόπεδα. Έχει γίνει ήδη αρκετή δουλειά. Χρειάζεται ακόμη πολλή δουλειά. Την ώρα που ο Δήμος Ηρακλείου καλεί τους πολίτες να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους, υπάρχουν αρκετά οικόπεδα του Δήμου που δεν έχουν καθαριστεί. Όπως αυτό στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά, δίπλα από σχολείο. Τις τρεις τελευταίες εβδομάδες έχουν καθαριστεί περισσότερα από 40 οικόπεδα του Δήμου Ηρακλείου, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και σε κοινόχρηστους χώρους που είναι πνιγμένοι σε ξερόχορτα. Έχουμε αποψηλώσει πάνω από 40 οικόπεδα δημοτικά του Δήμου, δημοτικά οικόπεδα, από μερικές εκατοντάδες τετραγωνικά έως και πολλά στρέμματα. Συνεχίζουμε σε συνεργασία με τους επόπτες καθαριότητας, με τη Δημοτική Αστυνομία, με τους πρόεδρους των κοινοτήτων να καταγράφουμε τα οικόπεδα της δημοτικής περιουσίας και να επιχειρούμε στη συνέχεια, όπως σας είπα, με βάση μια προτεραιοποίηση που έχουμε βάλει ανάλογα την επικινδυνότητα του κάθε οικοπέδου. Ο Δήμος Ηρακλείου ενημερώνει τους δημότες ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Μητρώου Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών ακαθάριστα.apps.gov.gr, όπου δίνονται αναλυτικές οδηγίες για τη δήλωση καθαρισμού οικοπαίδων. Οι πολίτες μπορεί να παίρνουν τηλέφωνα στην υπηρεσία να δώσουν το στίγμα. Εμείς θα κάνουμε αυτοψία.